Λοιπόν, σήμερα κλείνει μια μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει σαν εταιρεία, όλοι οι φορείς και όλοι που στηρίζουν το Γεωπάρκο. Έχουμε την αξιολόγηση η οποία έχει έρθει από το Παγκόσμιο Δίκτυο του UNESCO, προκειμένου να αξιολογηθεί το Γεωπάρκο της εταιρείας για την επόμενη τετραετία. Αν δηλαδή αξίζει να παραμείνει στη μεγάλη οικογένεια της UNESCO. Θέλω να πιστεύω ότι τις μέρες αυτές, με τη βοήθεια όλης της επιχειρηνίας, όλο το φορέο που στηρίζει το Γεωπάρκο όλα αυτά τα χρόνια, οι τοπικές κοινότητες, οι πολιτικοί σύλλογοι, όπου και να πήγαμε, αυτό που διαπίστωσαν οι αξιολογητές και μας το έχουν μεταφέρει, είναι αυτό το αγκάλισμα της επιχειρηνίας στο Γεωπάρκο. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα που είναι το βασικό για την UNESCO, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες να καλλιώσουν τις δραστηριότητες, είναι ένα βασικό κριτήριο, νομίζω θα πάει καλά και η αξιολόγηση. Σαφώς έχουμε προβλήματα που να κάνουν και με τα διοικητικά μας θέματα, με τα οικονομικά μας θέματα, εντάξει, τα οποία διαπιστώνονται πολύ εύκολα από αυτούς, γιατί τα δικά τους γεωπάρκα δουλεύουν χρόνια και έχουν μια άλλη δομή. Σίγουρα έχουμε θέματα που πρέπει να λύσουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε την εμπειρία πια, μπορούμε να προτείνουμε πράγματα που πρέπει να γίνουν και αν υπάρχει θέληση και από τους αυτούς που έχουν την ευθύνη της διοίκησης, νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα την επόμενη τετραετία. Αυτό θέλω να πω. Η αποσύνη βραδιά που είστε εδώ είναι αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, στο τοπικό συνολικότητα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην αξιολόγηση, γιατί είμαστε από τα λίγα γεωπάρκα που μπορούμε να πούμε στην Ευρώπη, που έχουμε τόσες πολλές επιχειρήσεις με το λογότυπο του γεωπάρκου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προϊόντα της Μονής στο Πλού, δύο καλλιεργητές, το οποίο το σήμα του γεωπάρκου ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Είναι μια έμεση διαφήμιση για την περιοχή φυσικά, για το γεωπάρκο οπωσδήποτε, αλλά και τα προϊόντα παίρνουν μια υπεραξία γιατί είναι από περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το γεωπάρκο αυτά τα χρόνια και ελπίζω να είναι μαζί μας και στην επόμενη περίοδο. Ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα. Βασικός λόγος που φτιάχνουμε την δήλωση απόψε εδώ είναι να υπάρχει μια προσπάθεια από τον Λύκειο Ελληνικής Εταιρείας και από το Δήμο Σιτίας για το να ενταχθεί ο συνδυακός χορός, ο περιεχτός συνδυακός χορός στην άλλη πολιτιστική οργανία της UNESCO. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι μέσα στην UNESCO, ειδικά ο Άλεξ από την Ρουμανία, είναι μια καλή ευκαιρία να τους το δείξουν τον χώρο αυτό, πόσο ιδιαίτερος είναι και πόσο σημαντικός είναι, προκειμένου στην πορεία να έχουν την κέντρο βοήθεια σαν περιοχή UNESCO να βοηθηθεί και μια άλλη δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική για τον UNESCO.